Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ το Red Notebook και την εποχή για την πρόσκληση. Και θα πούμε δύο λόγια για την πορεία από το όχι της 28ης Οκτωβρίου έως το ναι της ελληνικής συμμετοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος έχει την τάση, την βεβαιότητα και την άνεση να ανατρέπει καθεστώτα και να ανατρέπει κοινωνικές ισορροπίες. Ο Μενέλαος το παρουσίασε πάρα πολύ ωραία. Και ο Μενέλαος παρουσίασε πάρα πολύ ωραία ακριβώς αυτή την έφεση των ανθρώπων και ιδιαίτερα των λαϊκών κινημάτων να προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους την ανατροπή και αντιστοίχως τα συντηρητικά στοιχεία της κοινωνίας, οι μηχανισμοί που προϋπήρχαν των πολέμων, να προσπαθούν να διατηρήσουν με ασφάλεια τη λειτουργία, έστω και μεσούντως ενός πολέμου, έστω και συνεργαζόμενοι με τους κατακτητές. Οι προθέσεις της Ιταλίας, να δούμε λιγάκι πώς ξεκινάμε από την 22 Οκτωβρίου και πώς φτάνουμε όταν καταλαμβάνει τη χώρα, όταν στην ουσία μετά από μια ήττα, γιατί πέρα από τη δόξα των Αλβανικών βουνών, η χώρα τελικά ιτάται, δηλαδή χάνει από τους Γερμανούς και οι Γερμανοί την καταλαμβάνουν μαζί με τους Ιταλούς και τους Βούλγαρους. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε τη νίκη του πρώτου εξαμήνου, αλλά στην ουσία έχουμε καταλήξει σε μια ήττα. Αυτή λοιπόν η ήττα πώς αποτελεί αφετηρία για την αντιστασιακή εξέλιξη των πραγμάτων και για το έπος της αντίστασης. Οι προθέσεις της Ιταλίας ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικές, έστω και αν δεν είχε την ικανότητα, με τη σύμμαχό της Γερμανίας στο σύμφωνο του Άξονα. Υπήρχε μια Ιταλική μεθόδευση επέκταση στα Νότια Βαλκάνια, εγκαθίσταται στην Αλβανία και την ορίζει προτεκτοράτου της και εποφθαλμιά σαφέστατα ελληνικά εδάφη στη λογική και στην προοπτική αυτά τα εδάφη να λειτουργήσουν σαν εφαλτήριο για την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα Δωδεκάνησα θυμίζουν ήταν ήδη υπό Ιταλική κατοχή από το 1912. Έτσι, η ανάγκη βελτίωσης της θέσης της Ιταλίας στον άξονα Ρώμη-Βερολίνο ξεκινάει από την Αλβανία. Οι πρώτες κινήσεις Ιταλικών στρατευμάτων είναι στην Αλβανία το Σεπτέμβριο του 1940 και απέναντι έχουμε τι, έχουμε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου που μας περιέγραψε ο Μενέλαος. Ένα καθεστώς που προσπαθεί μέσω της παθητικότητας και μέσω της αποσιώπησης της όποιας ιταλικής δράσης και κίνηση επιθετική εναντίον της Ελλάδας να μην προκαλέσει τα πράγματα. Ο Χρήστος Χατζιουσήφ έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο γιατί μεταξύ σας είπε όχι. Δεν θα μπορούσε να πει ναι δηλαδή. Τι θέλει να πει και τι γράφει σε αυτό το άρθρο. Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, παρουσιάζει τον ελληνικό αστικό κόσμο, ο οποίος πια έχει αμβλύνει στο εσωτερικό του τις μεγάλες αντιθέσεις γερμανόφιλων και αγγλόφιλων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν ταχθεί πλέον όλοι με την Αγγλία. Έχουν ταχθεί όλοι με την Αγγλία γιατί η Γερμανία πια δεν υπάρχει. Είναι μεταξύ αυτών των χωρών που έχουν καταρρεύσει. Άρα τα οικονομικά τους συμφέροντα και η κοινωνική τους διάσταση τους δεσμεύει να συνδεθούν με τη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι και μεταξύ συνδέεται με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Γιώργος από 1924 που φεύγει μέχρι 1935 που έρχεται, την 11 χρόνια που έχει ζήσει στην Αγγλία. Άρα εκ των πραγμάτων η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με το Βρετανικό στόλο και με τα Βρετανικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι αναγκαστικά μεταξύ σας λέει όχι. 28 Οκτωβρίου επιλέγεται από το Ιταλικό κράτος να επιτεθεί στην Ελλάδα γιατί είναι μια μέρα πάρα πολύ συμβολική. Είναι η μέρα που έχει κυριαρχεί στη Ρώμη ο Ιταλικός φασισμός πριν από 18 χρόνια. Είναι μια μέρα δοξασμένη για τους Ιταλούς φασίστες. Απέναντι σε αυτή την κίνηση η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση αντιδράει με την επιστράτευση. Μέχρι τότε έχουν δοθεί προσωπικές προσκλήσεις σε εφέδρους ακριβώς για να προκαλέσει το καθεστώς της 4ης Αυγούστου την Ιταλία. Έχουν ημί στελεχωθεί κατά κύριο λόγο οι μονάδες, έχουν στελεχωθεί από νέους αξιωματικούς και έχουν στελεχωθεί από ελάχιστους κινηματίες 1935. Κινηματίες 1935 θυμίζω. Ήταν η απότακτη βενζελική αξιωματική περίπου 2000 με το τελευταίο βενζελικό κίνημα από το 1935 και μετά επί της ουσίας εκτός από κάποιες εξαιρέσεις το ελληνικό στρατός ελέγχεται από το παλάτι μέχρι το 1974 περίπου. Άρα λοιπόν ανακαλούνται κάποιοι από αυτούς τους αξιωματικούς του 1935 απλώς έχει μια ιδιοποιώ διαφορά. Υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία σε αυτούς τους αξιωματικούς. Πολλοί από αυτούς έχουν πολεμήσει από το 12 μέχρι το 22, επιτυχώς. Άρα έχουν ένα μπαγκάζ πίσω τους μεγάλης και αποτελεσματικής πολεμικής δράσης. Λίγοι από αυτούς ανακαλούνται. Ο μεταξύ ωστόσο έχει προετοιμάσει το στρατό σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Δηλαδή έχει κάνει
τις σχολές εφέδρων, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, έχει βγάλει από αυτές τις σχολές ευελπίδων καλά εκπαιδευμένους και όσοι έχουν κρατηθεί εντός στρατού ως νομιμόφρονος αξιωματικοί, έχουν καλή πολεμική προετοιμασία. Ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η οροφή του στρατού είναι ο Παπάγος, μαζί με τον Μεταξά. Δεν πιστεύουν επί της ουσίας ότι ο ελληνικός στρατός μπορεί να αμυνθεί. Έχουν γραφτεί πολλά σχετικά με την ιταλική επίθεση και την ελληνική άμυνα. Ότι ο ιταλικός στρατός δεν ήθελε να πολεμήσει, είναι ένας λαϊκός μύθος. Ότι ο ιταλικός στρατός ήταν δεύτερης κλάσης στρατός. Ό,τι και να ισχύει από αυτά, ο ιταλικός στρατός ήταν ασύγχρονος στρατός της εποχής του. Δεν είχε σχέση με τον ελληνικό στρατό. Ο ιταλικός στρατός ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερες μονάδες σε αριθμό και πολύ μεγαλύτερο τεχνικό εξοπλισμό. Δεν βομβαρδίσαν οι Ιταλοί, όντως. Τα τεθωρακισμένα τους φρακάναν στη λάσπη των Αλβανικών βουνών. Ωστόσο ήταν ένας στρατός ορεινός και επιτυχημένος. Συν το γεγονός ότι οι εντολές που έχει δώσει το καθεστώς Μεταξά και ο Παπάγος. Μία παρένθεση. Ο Παπάγος επισκέπτεται το μέτωπο μία ή δύο φορές σε αυτούς τους 6 μήνες. Διοικεί τον πόλεμο από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Ωστόσο, στο βιβλίο που έχει βγάλει ο πόλεμος της Ελλάδας 1940-41, δηλώνει ότι έστειλε κατ' επανάληψη δικούς του ανθρώπους στο μέτωπο για να του μεταφέρουν το κλίμα και την κατάσταση του μετώπου. Άρα ο ίδιος δεν ήταν παρόν. Ένας πόλεμος λοιπόν, στην ουσία που ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναπών διεξάγεται από τους σωματάρχες και από τους μεράρχους. Τέτοια περίπτωση εξαιρετικά θετική ήταν ο μέραρχος Κατσιμήτρος, ο οποίος είχε την 8η μεραρχία στα Γιάννενα. Αυτός αποφασίζει επί της ουσίας μόνος του, χωρίς πιστώσεις, να οργανώσει αμυντικά την περιοχή που του έχουν πει ότι πρέπει να εγκαταλείψει. Η περιοχή αυτή είναι μεταξύ του ποταμού Καλαμά και του υψώματος Ελέα. Το ύψωμα Ελέα είναι το γνωστό Καλπάκι. Αυτό λοιπόν, ενώ του έχουν πει ότι με την πρώτη επίθεση των Ιταλών και με την πρώτη προσβολή των ελληνοαλβανικών συνόρων θα πρέπει να αποστοχωρήσει στη δεύτερη γραμμή αμήνης, αυτός μουλαρώνει και στέκεται εκεί πέρα. Και στέκεται εκεί πέρα με δύο βασικά στοιχεία. Έχει οργανώσει αυτό που λέγονται αποσπάσματα, ορεινά αποσπάσματα. Σε ένα τέτοιο ηγείται ο Κωνσταντίνος Δαβάκης, που έχει ανακληθεί κι αυτός από την εφεδρεία, και ο Εβραίος τερματάρχης Μαδορχίος Φριζής, ο οποίος σκοτώνεται τον Νοέμβριο 1940. Αυτά τα αποσπάσματα αποτελούνται, είναι μία λίγο ελληνική ευραστεχνία, γιατί είναι περίπου 6 λόγοι, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν πολλαπλάσιες τελικές δυνάμεις σε ένα μέτρο με 70 χιλιόμετρων, με τεράστια διαφορά δηλαδή, και αυτά έχουν πεζικό, μουλάρια, λίγα άλογα, ορεινό πυροβολικό, όλμους και πολυβόλα. Αυτά λοιπόν αναπτύσσονται την πρώτη στιγμή του πολέμου. Αυτά τα αποσπάσματα καταφέρουν και αναχαιτίζουν την Ιταλική επίθεση για να μπορέσει ο ελληνικός στρατός να αντεπιτεθεί μέσα σε 10 μέρες. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος που αντεπιτίθεται ο ελληνικός στρατός. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός περίπου από τα μέσα Νοεμβρίου βρίσκεται ήδη σε αλβανικό έδαφος στην αντεπίθεσή του. Γυρίζοντας πάλι στο καθεστώς, ο Μεταξάς αυτούς τους 6 μήνες δεν έζησε και τους 6, έζησε τους πρώτους 3. Το καθεστώς λοιπόν των Αθηνών δεν αποφασίζει. Εκεί είναι ένα όχι, για να πούμε και μια κουβέντα για τον τίτλο της βραδινής εκδήλωσης. Εκεί είναι ένα όχι στην αποκατάσταση, την εύρεθμη πολιτική αποκατάσταση του κράτους. Δεν αποφάσισε, λέει, το καθεστώς των Αθηνών να λειτουργήσει ομαλά και πολιτικά το κράτος βρισκόμενο σε πόλεμο. Δεν έβαλε δηλαδή και άλλα πολιτικά στοιχεία στην κυβέρνηση. Τους κράτησε εκτός. Η εξέλιξη αυτή έχει 3 σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η προσπάθεια να λειτουργήσουν μετά την κατάληψη της χώρας για την πολιτική λειτουργία των πραγμάτων. Το ένα σκέλος είναι η προσπάθεια να λειτουργήσουν πολιτικά τα πράγματα στην Ελλάδα από τις κατοχικές κυβερνήσεις, ένα. Το δεύτερο είναι η Μέση Ανατολή, που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό εργαστήριο της Ελλάδας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί εκεί τελικά μπαίνουν οι Βενιζελικοί σε ίσο ρόλο με τους φιλοβασιλικούς. Προσπαθεί να μπει και αριστερά, δεν μπαίνει. Το τρίτο στοιχείο αυτής της προσπάθειας, αυτής της αλλαγής, αυτής της εξέλιξης, είναι η αμυγική παρουσία στα βουνά. Όσο και να μιλάμε για την κατοχή, για την ελεύθερη Ελλάδα, και όσο πολλοί από εμάς να έχουμε σκέψη θετική απέναντι σε αυτό, αλλά και μία μικρή κριτική που να λέει τι διάολο ήταν αυτή η ελεύθερη Ελλάδα. Λίγο πολύ παρουσιάζουμε την Ελβετία των Ελληνικών Βουνών την εποχή της κατοχής. Όντως δεν ήταν Ελβετία των Ελληνικών Βουνών. Ωστόσο συγκρότησε πολιτικό ρόλο. Συγκρότησε, νομοθέτησε. Έβγαλε ανθρώπους από τα σπίτια τους.
έβαλε ανθρώπους να ψηφίσουν. Πήγε θέατρο, πήγε σχολιά. Έπιασε δηλαδή την επαφή που δεν είχαν μέχρι τότε οι άνθρωποι με όχι τα αστικά κέντρα, γιατί δεν υπήρχε επικοινωνία, αλλά με κόσμο των αστικών κέντρων στα ελληνικά βουνά. Αυτή ίσως είναι η ισχυρότερη προσπάθεια πολιτικής αποκατάστασης που φέρνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ελλάδα. Για αυτήν γίνεται όλη η φασαρία μετά την απελευθέρωση. Για αυτή γίνεται το Μακρονήσι, για αυτή γίνεται ο Εμφύλιος. Αυτό το πράγμα προσπαθούν να διαλύσουν, εν πάση περιπτώσει. Γυρίζοντας πάλι στον πόλεμο, η πολεμική αντοχή των Ελλήνων ποιους εξυπηρετούσε? Εξυπηρετούσε τους Βρετανούς σε μεγάλο βαθμό, διότι οι ιταλικές δυνάμεις που είχαν μπλοκαριστεί στα ελληνικά βουνά δεν ήταν στη Βόρεια Αφρική για να τους πιέζουν στην προσπάθεια να αναπτυχθεί το μέτωπο της Βόρειας Αφρικής. Και επίσης, και αυτό, σε αυτό έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, καθυστερούν τελικά, λόγω της συμμετοχής των Γερμανών, την εξέλιξη του πολέμου προς Σοβιετική Ένωση. Δεν ξέρουν κατά πόσο ήταν το απολύτως καθοριστικό για την καθυστέρηση, άρα να επιτεθούν αργότερα στη Σοβιετική Ένωση οι Γερμανοί. Ωστόσο, παίζει και αυτό σίγουρα ένα ρόλο. Οι Ιταλοί σχεδιάσαν ένα κεραυνοβόλο πόλεμο στη λογική των Γερμανών και δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση. Ο Μεταξάς απέναντι σε αυτό είχε οργανώσει μια άμυνα στο σχέδιο ΙΒ, ΙΒ ήταν η Ιταλία, ΒΙΤΑ ήταν η Βουλγαρία, η Ιταλία μέσω της Αλβανίας, και η Βουλγαρία σαν ένας παλιός ελληνικός εχθρός από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, ότι θα ήταν η πρώτη χώρα των Βαλκανίων που θα πίεζε στην ουσία τα ελληνικά σύνορα. Οι αξιωματικοί, όπως είπα και νωρίτερα, οι ανώτατοι δηλώσανε άμυνα, στην ουσία δεν εννοούσαν όμως επίθεση. Η επίθεση έπεσε παρακάτω. Έπεσε στους μαράρχους, στους σωματάρχες και στους συνταγματάρχες. Υπήρχε εδώ και ένα ίσως ένα μικρό μυστικό. Πάντα υπάρχει ένα θέμα στο ελληνικό στρατό όταν δοθεί η εντολή για σύμπτυξη. Διαλύονται όλα. Άρα λοιπόν ο Κασιμήτρος θεωρητικός αποφάσισε να επιτεθεί ακριβώς για να μπορέσει να κρατήσει τον κόσμο του σε μια καλή οργάνωση. Η αρχική επίθεση των Ιταλών ήταν το επιτιθέμενο τμήμα του ήταν περίπου 100.000 άντρες, οι Έλληνες ήταν γύρω στους 30.000. Όσο και να εξελίχθηκαν τα πράγματα, πάντα οι Ιταλοί ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Η πρώτη φάση του πολέμου ήταν 28 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου, εντός ελληνικού εδάφους, είναι πάρα πολύ λίγο, 2 εβδομάδες. Και από 14 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του 1940, ο ελληνικός στρατός αντεπιτίθεται σε αλβανικό έδαφος. Φτάνει να αντεπιτίθεται σε μεγάλο βαθμό μέχρι την άνοιξη του 1941, που αντιμετωπίζει την ιταλική μεγάλη αιαρινή αντεπίθεση. Ωστόσο, όσο προχωράει μέσα στο αλβανικό έδαφος, τίθεται ένα θέμα πολύ σοβαρό, τον εφοδιασμό. Αυτά που όλοι ξέρουμε για τη γυναίκα της Πίνδου με τα κασόνια στην πλάτη ίσχυαν εντός ελληνικού εδάφους. Μετά ήταν αδύνατο να μεταφερθούν τα εφόδια με τέτοιο τρόπο, με τέτοια ταχύτητα και με τέτοια αυτοθυσία. Κλείνοντας, να πω κάτι που κι αυτό κρίνουμε ότι είναι πάρα πολύ καθοριστικό για την αντίσταση που θα ακολουθήσει. Τι είναι ο πόλεμος στην Αθήνα? Ο πόλεμος στην Αθήνα δεν υπάρχει ως πόλεμος. Υπάρχει όμως ως ατμόσφαιρα και ως κλίμα πολέμου. Φωτογραφίες Βούλας Παπαϊάννη είναι εξαιρετικές. Οι Έλληνες χαράκτες, ο Γραμματόπουλος, η Βάσο Κατάρ και ο Τάσο έχουν κάνει εξαιρετικές αφίσες. Αυτές οι αφίσες έχουν αναπτυχθεί σε όλη την πόλη. Η πόλη ζει τον πόλεμο. Η πόλη ζει την υποστήριξη για αυτό τον πόλεμο. Χιούμορ, σαρκασμός, κυρίαρχος για τους Ιταλούς. Οι μαθητές του Κεφαλινού είναι ακριβώς αυτοί οι χαράκτες. Πλέκονται δηλαδή πολλά πράγματα, ανανεώνεται ο ελληνικός πολιτικός πολιτισμός, έστω και εντός του πολέμου, το θάρρος εδραιώνεται, η αντίσταση δημιουργείται στα κεφάλια των ανθρώπων και ο φόβος έστω και για λίγο φεύγει. Οι νίκες είναι μεγάλες. Και εδραιώνεται τι? Εδραιώνεται ένας πατριωτισμός. Ένας πατριωτισμός που στην ουσία στέφεται από τις επιτυχίες των ελληνικών όπλων. Αυτός ο πατριωτισμός θα είναι καθοριστικός για τη συνέχεια. Κάνει μια διχάλα όμως αυτός ο πατριωτισμός μετά. Το ένα το κομμάτι λειτουργεί για τα εθνικά δίκαια, για τον αλυτρωτισμό. Αυτό είναι το κομμάτι του αστικού κόσμου και το πιο δεξί. Αυτόν όμως τον πατριωτισμό παίρνει το κουκουέ και με αυτόν τον πατριωτισμό φτιάχνει το ΕΑΜ. Και σε αυτόν τον πατριωτισμό πατάει πάνω για τις κοινωνικές διεκδικήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.